με αυτές τις έννοιες που σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι γλωσσολογικά βρίσκονται, είναι έννοιες του σειρμού, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης έχει εκφραστεί από τον τέλη του 5ου αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Θόδωρε, ποιος έχει σειρά που... Ο κύριος Κάτω. Ο κύριος Κάτω. Να εσείς. Κάτω. Εσείς, έτσι σας αποκάλεσε ο αγαπητός. Ο κύριος Κάτω. Μέχρι εκείνο που θα ήθελα να ερωτήσω και λαμβάνοντας υπόψη μου το σύνολο των διαλέξεων που δώσατε φέτος εδώ σε αυτή την αίθουσα, είναι το εξής. Αν μπορούμε να ομιλούμε περί σοφίας πέρα και μακρά από την αναζήτηση του Θεού. Δεύτερον, αν μπορούμε να ονομάζουμε τη θεολογία επιστήμη. Και τρίτον, αν μπορούμε στην αναζήτηση αυτή του Θείου να κάνουμε προσεγγίσεις με μαθηματικές παραστάσεις. Ευχαριστώ. Το ακροατήριο με ευχαριστεί ιδιαίτερα με τις ερωτήσεις. Να προχωρήσουμε ταχύτερα. Το Θείο μπορούμε να το προσεγγίσουμε ατελώς, ατελέστατα. Μπορούμε ωστόσο να το προσεγγίσουμε και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται θα μπορούσαμε να πούμε, ξεκινώντας από το τρίτο ερώτημά σας, ότι είναι τα μαθηματικά. Εδώ ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τον Πρόκλο. Για τον Πρόκλο τα μαθηματικά είναι εκείνη η διαδικασία που μας επιτρέπει. Επιτρέπει δηλαδή στη διάνοια, σε αυτό που ονομάζουμε νιακή σκέψη, επιτρέπει να προσπελάσει ιδεατές έννοιες. Σύμφωνα με την ορολογία του Πλάτωνα, έχουμε την αίσθηση, έχουμε τη δόξα, πιο κάτω είναι η φαντασία, εν πάση περιπτώσει, είναι η διάνοια. Τα αντικείμενα της διάνοιας είναι αυτά τα οποία μπορεί να προσποριστεί γνωσιοθεωρητικά η μαθηματική επιστήμη. Δεν μπορεί όμως η μαθηματική επιστήμη να ανέλθει στα θεία. Δεν μπορεί να περάσει στον κόσμο των ιδεών. Μιλάω πάντα από τη σκοπιά της αρχαιοελληνικής σκέψης. Εκεί χρειάζεται άλλα πράγματα. Σύμφωνα τώρα, περνάμε στη σκοπιά του Διονύσου του Αρεοπαγίτη. Υπάρχει μια τρομακτική απόσταση. Ένα οντολογικό χάσμα. Αυτά που μιλούν οι θεολόγοι δεν είναι τα θεία. Δεν είναι λόγος περί θείου. Για το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη η ίδια ιεραρχία, η ίδια η αγαθιαρχή, το ίδιο το υπέρτατο, η υπερούσια, υπεράφθονος όπως την αποκαλεί, η τελεία και η μία Αγία Τριάδα έρχεται και αποκαλύπτει τον εαυτό της. Και σε ανταπόκριση αυτής της ελεύθερης καθόδου έρχεται το λογικό δημιούργημα ο άνθρωπος και ανταποκρίνεται με ύμνους, συνοδείες, τελετές, σύμβολα κτλ. Όχι όμως δικά του, όχι δική του επινοήσεως, αλλά όσα ίδια η θεαρχία έχει αποκαλύψει ως τρόπο ύμνησης. Συνεπώς η θεολογία αποτελεί την ύψιστη, απαντώ τώρα και στα δύο πρώτα ερωτήματα ταυτόχρονα, αποτελεί την ύψιστη επιστήμη στην αρχαιοελληνική δομή της σκέψεως. Μετά έρχεται η φιλοσοφία, μετά έρχονται τα μαθηματικά, ενώ δεν αποτελεί στον Ιερό Διονύσιο την ύψιστη. Η γνώση του Θεού δεν έρχεται μέσα από τη θεολογία. Υπ' αυτή την έννοια τιμώ τον Μακαρίτη, τον αείμνηστο, τον Παναγιώτη Χρήστου, γιατί έδειξε ο Παναγιώτης ο Χρήστου ότι ο όρος θεολογία δεν συναντάται πολύ στον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Συναντάται ελάχιστα. Ο όρος έχει περάσει μετά στην ακαδημαϊκή πρακτική, όπως είναι αυτοί που θεραπεύουν οι καθηγητές της θεολογικής σχολής. Δεν προτιμούμε αυτόν τον όρο. Αν διάβαζα τους όρους, θα διαπιστώνατε κάνει μια διαρκή αντίστοιξη μεταξύ αυτών. Η Θεία Ιεραρχία έρχεται, αποκαλύπτεται και αυτή η αποκάλυψη είναι ο λόγος. Αυτό είναι ο θεολόγος. Δεν είναι ο λόγος περί Θεού ενός ανθρώπινου υποκειμένου το οποίο έχει με βάση την ατομική του διάνοια κατακτήσει μηχανισμούς που το επιτρέπουν να προσπελάσει μέσα και να προσδιορίσει. Αυτό είναι το δράμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας κάτω από την επίδραση και θα άξιζε κύριε Χρήστο να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση κάτω από την επίδραση των καθολικών επιρροών. Αυτό είναι το δράμα και τώρα παρασύρομαι. Δυστυχώς αυτό έπαθε και ο Δημήτριος ο
οι αδελφοί Κιδόνοι, Δημήτριος και Πρόχορος Κιδόνης, όταν διάβασαν τα διάφορα βιβλία του Θωμά του Ακινάτη. Δηλαδή, πολύ πρωτού πέσει η βασιλεύουσα, σχεδόν είχε επικρατήσει ο δυτικός τρόπος προσπορισμού του θείου σαν ένα αντικείμενο διανοητικής κατασκευής του ανθρώπινου όντως, το οποίο μπορεί. Και αυτό δυστυχώς ακολούθησαν και οι μετέπειτα πατριάρχες και οι διάφορες ομολογίες. Αυτό ακολούθησε και η ελληνική εκκλησία και η αυτοκέφαλη και η επιφαρμακίδη και όλο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα αναπαρήγαγαν ένα δυτικό αφήγημα το οποίο δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την Ορθόδοξη παράδοση. Και αν δεν υπήρχε ο αείμνηστος ο Παναγιώτης ο Χρήστου, θα ήμασταν ακόμα βυθισμένοι και θα αναπαράγαμε αυτό το δυτικό αφήγημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μία ερώτηση ο γιατρός κάτω. Ο Σπύρος. Εγώ κύριε Νοτόπουλε δεν μπορώ να σας κάνω κριτική, γιατί είμαι πολύ πικρός απέναντί σας. Και δεν μπορώ να σας κάνω πολεμική όπως ζητήσατε, γιατί είμαι λίγο υποκειμενικά φερόμενος, είμαι θαυμαστής του πατρικής σας, άρα το αφήνω. Θα κάνω όμως μία επισήμανση, παίρνοντας την πάσα από το λόγο που είπε ο κύριος Αλκαίος, ότι ο Αριοπαγίτης έδωσε πλήγμα στη φιλοσοφία του Πλωτίνου. Εσείς απόψε δώσατε ένα πλήγμα στην εγκεφαλική παράνοια και στην άνοια με την ομιλία σας. Και θα εξηγηθώ με δύο απλές κουβέντες. Η ομιλία σας, αν αναλυθεί και την αφήσετε να πάει παραπέρα, αγγίζει ακριβώς τα όρια, τα απόκριφα των ευρωεπιστημών. Και αν οι παριστάμενοι ξαναδούν την ομιλία σας και τη μελετήσουν και με την εκφορά του λόγου σας, τις έννοιες που θίγεται, κάψουν και δουλέψουν αυτά που είπατε σήμερα, στην ουσία κάνουν πράξη αυτό που οι επιστήμονες των εγκεφάλου ψάχνουν και λέμε ως PCR, Brain Cell Recharging. Το λέω απλά, επαναφορτίζετε τα εγκεφαλικά κύτταρα. Αν σας έλεγα να κάνετε μια ομιλία και να φτάσουμε στους ευρωεπιστήμονες, θα θέλαμε μέρες. Εγώ απλά σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε σήμερα. Θέλω μόνο μια τοποθέτηση σε αυτό το πράγμα και παρακαλώ να ξανακάνετε και άλλα τέτοια πράγματα. Σπύρο, αν συνέχιζες λίγο ακόμα θα άρχισα να κοκκινίζω και από χαρά αλλά και από ντροπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως. Καλά. Είναι το αντίθετο στις σημερινές σεμινάρια παρογραφήματα στην ώρα της Ταμβάνια. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να αναφερθώ. Σε ευχαριστώ θερμότατα για τα εξαιρετικά σου λόγια. Εγώ δεν είμαι κοκκινικός γιατί είμαι θαυμαστής, οπότε παρεξηγούμε από εκεί. Θα μπορούσαμε να πηγαίναμε λίγο προς τις νευροεπιστήμες. Σήμερα δικαιώνονται όλες αυτές οι θεωρήσεις. Θα μας έπιαν όμως πάρα πολύ μακριά και θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό εκδότη να μας δώσει την ευκαιρία να πιάσουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και θα μπορούσε ίσως να γίνει να εγκαινιάσουμε και ένα κύκλο 2-3 εισηγητών. Θα μπορούσε εσύ, ο αγαπητός μου Θανάσης, να μας δούμε και να συζητήσουμε, να φωτίσουμε αυτό το θέμα από τις διάφορες οπτικές γωνίες. Υπ' αυτή την έννοια θα συμφωνήσω, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονοι neuroscience, νευροεπιστήμοι ή νευροεπιστήμες έρχονται και βλέπουν αυτά τα πράγματα. Θα συμφωνήσω δε έτσι περισσότερο με την επισήμανση ότι μέσα στην τυποτενολογία και μηδαμινολογία των ΜΜΕ, των διάφορων αργυρώνητων και εξονημένων δημοσιογράφων, όπως τονίζω, με την ευκαιρία να αυτοδιαφημιστώ, μπορείτε να μπείτε στο ανεξάρτητος.gr και να διαβάσετε το πρόσφατο άρθρο μου για την 25η Μαρτίου, για την ταυτότητα της ιδιοπροσωπείας του Έλληνα, του ελληνισμού, αν είναι δηλαδή επανάσταση, αν είναι αναγέννηση, αν είναι όπως θεωρώ εγώ εθνική παλιγενεσία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, για τα καλά σου. Ο κύριος... Για να βοηθήσω και εγώ λιγάκι για το κοκκίνισμα της προσώπου σας. Μην μου ξεκινήσω. Λοιπόν, σε τελευταία ανάλυση, όπως επισήμενε τελευταία ο κύριος, χρειάζεται μεγάλο θάρρος για να μην πω θράψος τελικά, να απευθυνθεί κανείς και είτε να υποστηρίξει, είτε να αμφισβητήσει, είτε να θέσει ερωτήματα μπροστά στην δυνατότητα του λόγου. Κάπου αναφερθήκατε ότι κάποιος, δεν ξέρω ποιος, αναφέρθηκε πόσο, πόσο πηγαίος αξίως ήταν ο λόγος του, του Διονυσίου, η γραφή του μάλιστα. Ναι. Εγώ θα πω λοιπόν πόσο άξιος είναι ο δικός σας λόγος πια. Και αυτό μπορείτε να κοκκινήσετε άφορα. Θέλω μονάχα να αναφερθώ
την έννοια του ενός, του Παρμενίδη, στον πλατωνικό διάλογο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κι άλλη φορά σε προηγούμενη ομιλία σας κατά έναν τρόπο έθεσα αυτό το ερώτημα, πώς το νοούμε αυτό το εν σε τελευταία μέρα. Και με τα όσα λέχθηκαν τώρα και με τα όσα δημιουργούνται μέσα στη σκέψη μου, βρίσκω ότι αυτή η έννοια του ενός απασχόλησε από ό,τι φαίνεται και απασχολεί, θα πω εν συνεχεία, την ανθρωπότητα εν γέννη. Δηλαδή κάπου ο άνθρωπος έχει μια διέστηση ότι αυτή η πολλαπλότητα που τον περιβάλλει δεν είναι η ουσία της, η πολλαπλότητα. Σε τελευταία ανάλυση πρέπει να ανάγεται σε εν. Ο Ηράκλειτος είπε φωτιά. Είπε το έδαφος, το νερό, ο αέρας, οι άλλοι διανοούμενοι. Και σήμερα υπάρχει η λεγόμενη θεωρία του παντός. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε μήπως παν το υπάρχον σε τελευταία ανάλυση μπορεί να αναχθεί σε εν. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η θεωρία του παντός, να πούμε, αυτή η έννοια του ενός του Παρμενίδη είναι μια υπόθεση που απασχολεί την ανθρωπότητα και την επιστημονική σκέψη μέχρι και σήμερα ακόμα, άσχετο εάν δεν βρήκαμε ακόμα το τελικό εν. Έχετε απόλυτο. Εγώ δεν θέλω να το θεολογικοποιήσω το πράγμα. Θέλω να μείνω στην καθαρά φυσική έννοια της επιστήμης, του ανθρώπου που αγωνιά και ψάχνει κατά έναν τρόπο πώς είναι συγκροτημένος αυτός ο κόσμος. Αυτή η έννοια του ενός με απασχολεί, αν μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Οι θεολογούντες το ανοίγαγαν και είπανε το εν, το είπαν είναι ο Θεός. Δεν ξέρω σε τελευταία ανάλυση είναι η πιο σωστή απάντηση. Ίσως είναι μια φυσική μόνον απάντηση που μπορεί να δοθεί απάντηση και όχι νοηματική άλλου είδους όπως ο Θεός και τα λοιπά και τα λοιπά. Τελείωσε αυτό. Οι επισημάνσεις σας είναι κέρυες. Οφείλω να απαντήσω λέγοντας δύο πράγματα. Θα ξεκινήσω από το πρόσφατο, το τελευταίο που θέσατε. Περισσότερο έχει να κάνει με μία ανθρωπομορφική αντίληψη που έχει το ανθρώπινο και η οποία ανθρωπομορφική αντίληψη επιτρέπει στο ανθρώπινο να κατασκευάζει μοντέλα της πραγματικότητας, οπότε ερχόμαστε πιο κοντά στο γιατρό μας, τον νευρολόγο, τον Σπύρο, που έθεσε το ζήτημα σχέσεων των όσων έχω εκθέσει και των νευροεπιστημών. Έχει ανάγκη δηλαδή της λεγόμενης αναπαραστατικής θεωρίας του ανθρώπινων, ο ανθρώπινος νους να μπορέσει να αναπαραστήσει και εδώ έχει την ανάγκη κάποιων συμβόλων. Ωστόσο θα ήθελα να σας είμαι ειλικρινής. Αυτό το εν των αρχαίων οντολογικά δεν έχει καμία σχέση με την Αγία Υπερούσια Τριάδα. Μπορεί να έχουν πάρα πολλούς ισομορφισμούς. Μπορεί να διερευνούμε φιλοσοφικά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου φιλοσοφικού στοχασμού που δεν τον έχουμε αρνηθεί. Αυτό είναι και ο λόγος που ερχόμαστε και αποδίδουμε καταφατικά διάφορα ιδιώματα. Λέμε είναι ο ένας. Λέμε ότι είναι ο τέλειος. Ο τέλειος είναι αυτός ο οποίος τα ενώνει όλα και προσθέτει με την ένταση της γραφής του Διονύσιος και ένας, δηλαδή υπαγάγει την τελειότητα στην ενικότητα. Παρόλα αυτά δεν ξεφεύγουμε χρησιμοποιώντας αυτούς τους όρους από την καταφατική μέθοδο προσπέλασης προς το Θείο. Κάνει μια ίστατη προσπάθεια ο Ταχθέπορος ο Διονύσιος λέγοντας είναι ο παντέτιος, αν κάτι πρέπει να αποδώσουμε καταφατικά στο Θείο, σε μια απόπειρα του ανθρώπινου νόους να κατανοήσει, να λέγαμε ότι είναι παντέτιος και γρήγορα εγκαταλείπει αυτή την προσπάθεια, προχωρώντας την αποφατική μέθοδο, την αρνητική μέθοδο, τη μέθοδο της εναγνωσία γνώσεως.